μαζί σε κάποια εκπομπή. Έχει και κάποιος άγχος, φαντάζομαι, Στέλιο μου. Χαλαρά. Λοιπόν, πείτε μας, πες μας και εσύ, Θεύης μου, πώς ήταν όλη έτσι αυτή η περίοδος της εγκυμοσύνης, η γέννα σου, κύλησαν όλα ομαλά, έχεις και δύο μωράκια να φέρεις στον κόσμο. Ήταν πάρα πολύ ωραία η εγκυμοσύνη. Προς το τέλος ξεκίνησα λίγο τα δύσκολα, δηλαδή ήταν καλοκαίρι, αλλά ευτυχώς, που ήταν καλοκαίρι, πήγαινα θάλασσα να βοηθήσω λίγο την εγκυμοσύνη, να αντέξω κτλ. Ο τοκετός ήταν ό,τι πιο όμορφο μου έχει τύχει. Φυσικά. Φυσικά και όχι. Και όχι. Και σαργή. Και σαργή. Ναι, κοίτα, στην Κύπρο, ειδικά τα δίδυμα, επειδή είναι κάτι πιο δύσκολο, προτιμούν να είναι και σαργή για να είναι... Ελεγχόμενο. Ακριβώς η διαδικασία. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γενικό Νοσοκομείο της Λέμεσου, που ήταν πραγματικά οι ΜΕΣ δίπλα μας, βοηθήσαν μας απίστευτα όλες τις μέρες. Είχαν μας πει τα πάντα, δηλαδή οι συμβουλές που μας έδωσαν, έχοντες ακόμα, δηλαδή τις ευχαριστώ απίστευτα. Μόλις γεννήσαμε και τα λοιπά με το καλό, επήγαμε πάθο. Για ένα μήνα, για να είναι οι γονείς μου δίπλα. Γέννησες την προγραμματισμένη σου ημερομηνία, ναι, ή νωρίτερα? Στις 37 εβδομάδες. Στις 37. Ναι. Είμαστε μέσα στα πλαίσια. Για δίδυμη εγγύηση είμαστε μέσα στα πλαίσια, ναι. Ήταν συγκεκριμένη ημερομηνία. Δεν ήταν ούτε πιο πριν ούτε πιο μετά. Είμαστε μια χαρά. Ναι. Επί απάφω για ένα μήνα, όλα καλά, να με βοηθούν όλοι, μητέρες, πατέρες, αδέρφια, πράγματα κτλ. Ο Στέλιος να δίπλα σε όλη τη διαδικασία. Ήταν πάρα πολλά δύσκολη αρχή. Πολλά δύσκολη. Κρίνοντας και εγώ με ένα μωρό, φαντάζομαι πεδίο πώς θα ήταν. Έχει τα να κάνει τι μωρόν είναι. Δηλαδή, τα δικά μας εκλέαση είναι απίστευτα, είναι, καταλαβαίναμε τι είχαση. Μετά, εκ των υστέρων, κατάλαβα ότι επινούσαν. Θύλασες. Θυλάζονται ακόμα. Θυλάσες. Και τα δύο. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία? Είναι μαγεία. Θέλω να το κόψω, νομίζω. Παραγία μου. Είναι πάρα πολύ όμορφο. Ξυπνά το ένα, χορταίνει μετά το άλλο και είσαι συνέχεια. Ναι, με ένα μαξιλάρι και ταΐζω εγώ. Τούτο. Με το catering. Πού τζιμούμε. Και βγάλει φωτογραφίες όλη τη διαδικασία που και τούτο είναι πάρα πολύ ωραίο. Να τα έχεις όλα. Εντάξει, άμα χρειαστεί να τα αλλάξουμε. Να... Με το μπάνιο, φαντάζομαι ότι όλα αυτά τα κάνετε μαζί. Μαζί, όλα. Ειδικά ο Στέλιος είναι πιο ήρεμος που μέναν, άρα βοηθά απίστευτα στο μπάνιο, στο να τις κοιμήσει. Εγώ εμπορχάτη, αγάπη μου, κοιμήθου, πώς είναι. Ο Στέλιος είναι πιο ήρεμος, πετυχαίνει τα παραπάνω, νομίζω, τούτα που θέλουν στην ηρεμία. Και πρέπει να σας το μεταφέρει, κυρίως εσένα. Ναι. Την ηρεμία. Ναι. Δίπλα σου. Προσπάθω. Ναι. Είμαστε τόσο διαφορετικοί που τελικά βοηθάω ένας τον άλλο. Είμαστε όπως το γιν γιάνγκ. Ναι. Σε ένα Στέλιο μου, τι σε έτσι δυσκόλεψε περισσότερο από αυτή τη διαδικασία? Δυσκόλεψε τώρα, ακούγεται κάπως. Απλά εντάξει, είναι και μια δύσκολη διαδικασία. Και πρωτόγνωρες οι στιγμές. Ακριβώς. Και τι σε έτσι ενθουσίασε περισσότερο? Το ενθουσίασε τα πάντα. Δυσκόλεψε. Δεν βρίσκω κάτι να με δυσκόλεψε. Απλά αλλάζουν όλα, προσαρμόζεσαι στη νέα πραγματικότητα. Τα ρεδομένα. Ναι. Μπορείς να πεις κάτι δύσκολο, περιμένεις το, θέλεις το, έρχεται, προσαρμόζεσαι πάνω του και προχωράς. Είναι λες και ξέρεις. Ναι. Ενώ πριν αγχωνόσουν αν θα τα καταφέρεις και τι θα αντικρίσεις, αλλά τελικά είναι... λες και ξέρεις τι ακριβώς πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ναι. Και να σου πούν προηγουμένως, όσο έτοιμος και αν νιώθεις, αν δεν γίνει, δεν ξέρεις πώς να το διαχειριστείς. Ναι. Ποιο μοιάζουν τα μωρά? Παναγία μου, Παναγία μου. Ο κύρις και τα αγόρια. Έκαμα δύο κορίτσια, μην μου μοιάζουν. Εξήγα μου. Η Μάρια μοιάζει λίγο του Στέλιου. Ναι. Μοιάζει μεταξύ τους τα μωρά? Όχι, αλλά όσο τους βλέπω για πρώτη φορά, μοιάζουν τα ίδια. Επειδή εντάξει, έχουν κάποια χαρακτηριστικά. Λίγα, ναι, ακριβώς. Έτσι, το δέρμα τους είναι το ίδιο, τα μαδούθια τους είναι τα ίδια, το χρώμα τους. Εμένα νομίζω μοιάζει μου ελάχιστα για κίνθη. Ναι. Ελπίζω που να αλλάξω, να μην μου μοιάζει λίγο εμένα. Κάτι, να πιάσω ένα χαρακτηριστικό, δε παιδί μου, κάτι. Να αλλάξει. Έτσι είναι. Νομίζω αλλάζουν. Μεγαλώνοντας παίρνει και από τον άλλον το γονιό. Ναι.
να νιώθεις... Να περιμένω. Ναι. Να περιμένω. Ταυτίζομαι εγώ μαζί σου. Ναι, πάντα, ούτε εσύ να σου μοιάζει. Όχι, αλλά αυτή είναι πίδα. Αχ, αχ, δεν πειράζει. Είναι τα μωρά. Σίγουρα, σίγουρα. Τα ονόματα πήγατε παραδοσιακά ή επιλέξατε... Το Μάριαμ από τη μητέρα μου, που είναι Μαρία και τα λοιπά, είπαμε να παίξουμε λίγο. Και το Ιακίν θιάρεσκε και μου πάρα πολλά. Και επειδή λατρεύω απίστευτα τη φύση, τα λουλούδια, που σημαίνει Ιάκυνθος, είναι ο Ιάκυνθος ή το ζουμπούλι είναι Ιάκυνθη. Ήθελα πάρα πολλά, αρέσει μου πάρα πολλά το όνομα και λέω ναι. Αρέσει και μου να βγάλω ένα όνομα που πραγματικά να μου αρέσει και εμένα και θεωρώ ότι να αρέσει και στο μωρό. Τώρα τα μωράκια είναι πόσο, 5,5 μηνών. Πέρασε πάρα πολύ ο καιρός. Ναι, περνά απίστευτα γλυόρα ο καιρός. Ναι. Πείτε μας τώρα για τις σχέσεις σας, για τη γνωριμία σας. Γάμο κάνατε, αν επιτρέπετε. Νομίζω θρησκευτικό δεν έχετε κάνει. Είναι κάμαμε θρησκευτικό. Ναι, κάμαμε. Εντάξει, ο γάμος... Είναι στα σχέδιά σας. Σε αυτή τη φάση είναι όχι, λόγω των μωρών, δηλαδή πρέπει να δούμε... Προλάβουμε, ναι. Ναι, που να προλάβουμε να δούμε τι γίνεται. Και να μετά... μεγαλώσουμε το καλό, να πούμε παραλυφάκια. Να ρίχνουν σε λουλούδια, να είναι πρωταγωνίστρες, ρε παιδί μου. Να κρατάνε το ρηφτικό λιγιά από τη μια και άλλη. Ναι, 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 κάτι να δουλέψουν. Ναι. Πότε γνωριστήκατε εσείς? Είμαστε χρόνια μαζί, πώς γνωριστήκατε? Είμαστε χρόνια μαζί, γνωριστήκαμε στο θέατρο. Ή παραπάνω, μπορεί, δεν θυμούμε. Πρέπει να είναι 7 χρόνια στο θέατρο Μασκαρίνη, δουλεύαμε μαζί. Εσύ είσαι μουσικός. Ναι, είμαι μουσικός. Το επάγγελμα σου. Άρα γνωριστήκατε κάπου επαγγελματικά. Ναι, ήθελα πολύ πιο ωραία τραγούδια στο θέατρο και λέω τι να κάνω, τι να κάνω. Εντάξει, θα μου τα γράψω στέλιο. αλλά γενικά, επειδή οι ώρες μας είναι πάρα πολύ στο θέατρο ή στη μουσική, νομίζω πολύ πιο εύκολο σε παραστάσεις, σε θέατρα κτλ. Να γίνει. Ναι. Έκανε το πρώτο βήμα. Έκανε το πρώτο βήμα. Να σου πω ποιος έκανε το πρώτο βήμα. Μια φίλη μου. Είχατε πει, αρέσκει μου πάρα πολύ, αρέσκει μου πάρα πολύ. Τι θα κάνω. Και πιάνει το κινητό μου και στείλε του μήνυμα. Ναι, μόνο εγώ έτσι. Εγώ απαντούσα στις φίλες της, ενώ νομίζω ήταν η Θέμη. Ναι. Αλήθεια. Δεν το έχω καθόλου εγώ. Έγινε συνάντηση. Ναι. Και μετά φαντάζομαι πρότεινες να βγείτε ραντεβού. Ναι, ναι, ναι. Και έγινε. Αλλά όταν δύο άτομα γνωρίζονται εδώ και δύο χρόνια δουλεύουν μαζί, ναι, γνωρίζονται, που είναι πολλά πιο εύκολο να γίνει. Ναι. Και πάλι δεν μπορούσα να πω, ρε παιδί μου, ότι να εκφραστώ. Ευχαριστούμε, Ξένια, που στείλες το μήνυμα. Μπράβο, Ξένια, μου είδες τώρα εξελίξεις που έχουν τα παιδιά. Ναι, στα δίδυμα με το μήνυμα. Είδες τελικά. Είδες. Θέλατε παιδί, ενώ ήταν στα... Εγώ ήθελα πάρα πολλά. Τις σκέψεις σας. Ναι, αρέσει μου πάρα πολύ η οικογένεια. Ναι. Και ο θεσμός της, γενικά, είμαι πολλά της οικογένειας. Ήθελα πάρα πολλά και θυμούμαι ότι... Έλα λόγω του Στέλιου ότι θα ήθελα μια οικογένεια, αλλά ήμασταν σε φάσεις που δουλεύαμε πάρα πολλές ώρες. Λέμε, εντάξει, πρέπει να βρούμε λίγο χρόνο για να γίνει, γιατί χρειάζονται χρόνο τα μωρά. Mm-hmm. Θα ήθελαμε να κάνουμε κάτι και απλά να το μεγαλώνουν οι γονείς. Και έγινε και όντως ολοκληρώθηκε η οικογένειά μας. Έχετε κάποιο από την οικογένειά σας που είναι δίδυμη? Ο Στέλιος στην οικογένειά του έχει. Α, ναι. Έχετε στην οικογένεια. Γιατί λένε ότι ξέρεις αυτά τα πράγματα. Βασικά, εμείς πηγαίναμε για ένα. Ήρθαν μας δύο. Το ωραίο είναι ότι ήμασταν πολλά θετικοί, ότι μακάρι να είμαι έγκυος και τα λοιπά. Πάμε στο γιατρό και ρωτώ, Παναγία μου, να γίνε τώρα να δούμε τι να μας πει. Και λέει μας, για να δω, βλέπω δύο καρδούλες. Νομίζω ήταν τα πιο ωραία νέα που έχω δει. Σε ρωτούσα για αυτή τη στιγμή που αναμάθατε, ναι, ότι είναι δύο οι καρδούλες που χτυπάνε. Ήταν τόσο ωραίο νέο και μετά χαλάμαστα γιατί λέει, Ένα λεπτάκι, θωρώ και τρίτο σακουλάκι. Τσαμέ, κοπήκασαν τα πόθια μας. Τρίτο σακουλάκι. Εντάξει, τελικά ήταν... Ήταν κάτι άλλο. Ναι, ήταν κάτι άλλο, ευτυχώς, συγγνώμη, αλλά θα ήταν απίστευτα δύσκολο για μένα, ήταν με τρία μωρά. Θα σου παρακαλέσω, Στέλια μου, με τα δύο και... εντάξει, έχει τις δυσκολίες του, αλλά τα χαμόγελα που μας διούσαν κάθε μέρα νομίζω σβήνουν την οποιαδήποτε δυσκολία. Είναι ένα επανάληπτο
ασυλλήπτωτο συνέστημα. Ναι, 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 ναι. Αυτό. Τώρα με τα επαγγελματικά συνθέτει που είσαι με τα παιδάκια. Εγώ είναι το πρωί με τα παιδάκια. Έχει κάτι και με το θεατρικό εργαστήριο. Συνεχίζω κανονικά τα θεατρικά μου εργαστήρια. Έβαλα περισσότερες τάξεις φέτος. Χαίρομαι πάρα πολύ που μένα που πραγματικά εμπίκα στη διαδικασία να επιστρέψω πίσω, γιατί βοηθάσαι. Να είμαι με τα μωρά, να είμαι με τις τάξεις μου, να είμαι με το θέατρο, βοηθά πίστευτα. Θέατρο δεν μπορούσα να κάνω φέτος. Ήθελα λίγο να μείνω πίσω για να είμαι με τα μωρά, να κλείσω ένα χρόνο, ναι, για να πάσει στα σχολείο. Ναι. Και έκανα ένα γύρισμα στο Κάρμα, ένα μικρό ρόλο, γιατί θα μπορούσα να κάνω κάτι πολλά πιο μεγάλο. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά μπαίνω ξανά στη διαδικασία. Για το δεύτερο κύκλο. Ναι, για το δεύτερο. Δεύτερο. Δεν ξέρω σε ποιον κύκλο είναι. Ολοκληρώθηκε, παιδιά, νομίζω. Ναι, είναι ο καινούριο κύκλο. Αλλά δεν ξέρω, είναι ο τρίτο. Ή τρίτο. Μετά το καλοκαίρι μου να. Ναι. Να παίξω. Ναι, ναι, ναι. Αλλά εντάξει, χαίρομαι που μπαίνω σιγά σιγά ξανά. Να βιάζει λίγο και από τη δουλειά και περισσότερο χρόνο με τα μωράκια. Ακριβώ, ναι. Μετά θα έχετε βοήθεια, αν έχει αγχώνει λίγο το μετά. Έχουνε με φέτο. Το τι θα κάνω, λέω κι εγώ, όταν φύγω από την Πάφο, τι θα κάνω μόνη μου, τι θα γίνει. Αλλά τελικά επιβίωσα. Υπάρχει και τρόπο, δηλαδή μαθαίνει τα μωρά, μαθαίνουν σε, βρίσκει τρόπου πώ να περνά τον χρόνο μαζί του, να μην κλαίουν να, κτλ. Ήβραμε του ρυθμού μα, ευτυχώ γλίωρα. Άρα του χρόνου είμαι έτοιμη για ξανά πίσω στη δουλειά. Στο θέατρο, στην τηλεόραση, ό,τι έρθει. Και ό,τι προκύψει. Ακριβώ. Εσύ τώρα με τι ασχολείσαι. Είμαι τα πρωινά ιδιωτικό υπάλληλο σε μια μεγάλη εταιρεία πληροφορική. Παίζουμε παπιλιόν μπαντ, παίζουμε σταθερά στη Λευκοσία, στη Λεμεσό και διάφορα event. Ναι. Το δύσκολο είναι τούτο, ότι. Λίγο με τα θέατρα απομακρύνθηκα, είναι η μεγάλη μου αγάπη. Δυστυχώς ο κορονοϊός μας τα έφερε αλλιώς. Εντάξει. Ναι. Όλα καλά. Το δύσκολο του Στέλιου είναι ότι λόγω των events, επειδή είναι μουσικός, λείπει μέρες που πραγματικά θα τον ήθελαμε. Δηλαδή πρωτοχρονιά, Χριστούγεννα, τούτα. Αλλά νομίζω είναι μέσα στο παιχνίδι. Επειδή κατανοούμε η δουλειά του άλλου, ναι, πιο εύκολο να καταλάβεις ότι. Εντάξει, κατανόησε το πιο σημαντικό. Ναι. Γιατί στο κάτω-κάτω είσαι με έναν άνθρωπο που γνωρίζεις το επάγγελμά του, ότι ακριβώς θα υπάρξουν και αυτές οι μέρες που μπορεί να απουσιάζει από το σπίτι. Σας έχουμε ετοιμάσει έτσι μια έκπληξη, να μπει ο Νικόλας μας μέσα. Έτσι, θέλουμε εκπλήξεις, θέλουμε εκπλήξεις. Είστε μαζί μας. Έλα, Νικόλα, μου κάτι σε. Στην εκπομπή των εκπλήξεων. Όντως. Λοιπόν, έλα, Νικόλα μου. Έφερες πολύ μπράμα. Τι γίνεται. Παραδίδω από ένα πινακάκι. Έχει και το στυλό σου θέμις μου πάνω. Σε ευχαριστώ. Ορίστε. Πάρα πολύ. Λοιπόν, το παιχνίδι έχει ως εξής. Μάλιστα. Κάνω κάποιες ερωτήσεις. Mm-hmm. Εσύ απαντάς για το Στέλιο, ο Στέλιος αντίστοιχα για εσένα. Μάλιστα. Με ξέρεις. Να δεις. Αναδείξει. Και μαλώνουμε και πιάνουμε διαζύγιο. Φανταστείς. Ωραία, αστεία. Θα είμαστε μαζί μετά την εκπομπή. Να είμαστε μαζί του τώρα. Λοιπόν, έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Μάλιστα, έχουμε χρόνο. Όχι, όχι. Μπράβο. Λοιπόν, ποιο είναι το μέγεθος που φοράει στα παπούτσια ο Στέλιος, αντίστοιχα Στέλιο απαντάς για τη Θέμη. Σοβαρό παράπτωμα αν το δεν το απαντήσετε. Είμαστε έτοιμοι να τα δείξουμε. Ναι, η κάμερα μου ποια είναι. Η τρία. Για να δω. Ήβρε το Στέλιος εγώ. 38. Πόσο? 44 ήθελα να. Εδώ ήταν το 44, δεν το καταλαβαίνω ο κόσμος. Κοντά έπεσες. Κοντά. Είμαστε μια χαρά. Έχω και εγώ το θέμα με τα νούμερα του παπούτσι. Πάντα δεν το συγκρατάω λούς. Ναι. 45, 44, άρα καταλάβω. Κάτι για μέρα, παιδί μου, κοντά. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ψευδόνυμο που τον ενοχλεί να το ακούει αντίστοιχα να την ακούει, Στέλιο? Δηλαδή υπάρχει κάποια λέξη. Που να του λαλώ εγώ ή. Ναι, να μην το αρέσκει. Α, δεν υπάρχει. Α, υπάρχει, Νικόλα. Υπάρχει. Καλό, υπάρχει. Για να δούμε. Το ξατίμασμα. Γενικά ξατιμάζω έτσι λίγο έτσι πιο εύκολα από άλλους ανθρώπους. Ναι. Και δεν του αρέσει. Δεν καταλαβαίνω το γιατί. Σου αρέσει, Στέλιο. Ισχυρίζεται ότι είναι αγάπη που βρίζει, αλλά. Ναι, είναι αγάπη που βρίζω. Φεύγουν μου, ρε παιδί μου. Μου αγάπη, ναι. Ναι, τίποτε. Λοιπόν, ποιο είναι το πρώτο πράγμα που κάνετε όταν ξυπνάτε
Απαντάς αντίστοιχα για το Στέλιο εσύ, και ο Στέλιος για εσένα. Πρώτον πράγμα, μόλις ξυπνήσετε. Για να το. Α. Συνέχεια. Να δούμε ο Στέλιος τι απάντησε. Να δει τα μωρά και μπορά στο ναι. Αντίστοιχα. Τούτο που ξυπνούμε και απλά θεωρούμε. Και μέσα στη νύχτα που τα αφήσαμε. Μες τη νύχτα, μόνο μες τη νύχτα. Καλά τα μωρά, okay. Για με που τα αφήσαμε, νύπιαση. Λοιπόν, ποιο celebrity Στέλιο βρίσκει πιο ελκυστικό, η Θέμης. Θέμης, ποια celebrity βρίσκει πιο ελκυστική, ο Στέλιος. Celebrity ηθοποιών, τραγουδιστή, τραγουδίστρια. Δύσκολη ερώτηση. Εν έχουμε, νομίζω. Έχεις κάτι και το ξέρω. Εάν το ξέρω, δεν ήταν πρόβλημα. Τα γνωρίζει ένα στον άλλον και είναι αρκετό. Τον στον άλλον. Δέχουμε το. Ωραία. Να κάνουμε μια τελευταία ερώτηση. Λοιπόν, έτσι. Η πιο κρίσιμη ερώτηση. Μάλιστα. Τι κάνατε στο πρώτο σας ραντεβού? Εδώ τον πρώτο θυμούνται. Ναι. Λογικά, Έλενα. Μα θυμούνται το, εδώ είναι το θέμα. Θέμεις. Μάνα μου, Στέλιο μου, σε θωρώ καλά. Τι? Όχι, κάτι που δεν περίμενα να ακούσω. Ένα μου να κάνουμε, ξενέρω ότι. Να με το δείξουμε. Ξέρω. Να χάσουμε το κοινό μας. Έχουμε απάντηση. Έχουμε, Στελάκι μου. Να βάλω μια save. Για να δούμε. Φαΐ και... TV, είδαμε τηλεόραση. Το πρώτο ραντεβού. Ναι, ταινιούες, πράγματα, έτσι φάση. Ό,τι καλό ο καθένας είναι καλό. Ναι, μάνα μου, ναι. Θέμης μου, Στέλιο μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεστε τα μωράκια σας, την οικογένειά σας. Κάθε καλό σας ευχόμαι μέσα από την καρδιά μου. Ευχαριστούμε επίσης. Να είστε καλά. Να περνάτε ωραία και η εκπομπή να βγαίνει θαύμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ πάω να συνδεθώ. Έχουμε, παιδιά, τον Νίκο Καρίδα σε απευθεία σύνδεση από την Τουρκία. Ο Έλληνας γυμναστής και βοηθός προπονητής της Γκαζιατέπ είναι μαζί μας σε απευθεία σύνδεση. Κύριε Καρίδα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Κάνετε.